τα ρούχα και όλα τους τα όνειρα. Εμείς τους συναντήσαμε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο και μας είπαν για τα πρώτα τους συναισθήματα πριν από τη μεγάλη στιγμή. Ο Αλέξανδρος Παρθένης είναι ηθοποιός, μοντέλο και επιχειρηματίας. Έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους σχεδιαστές της χώρας μας, ενώ έχει περπατήσει και σε διεθνείς πασαρέλες. Τα συναισθήματα λίγο πριν πετάξεις. Ανάμεικτα. Είναι μια εμπειρία και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να γεμίσω με εμπειρίες στη ζωή μου, μου δόθηκε μια ευκαιρία και απλά την άρπαξα από τα μαλλιά, γιατί οι αρχαίοι λέγανε ότι η ευκαιρία είναι μια γυναίκα με πολύ μακριά μαλλιά μπροστά και καραφλή πίσω. Επομένως, αν δεν πιάσει τώρα που είναι μπροστά σου, δεν μπορεί να πιάσει μετά φεύγοντας. Επομένως, πάμε να πιάσει από τα μαλλιά, λοιπόν. Αυτό. Νομίζω είσαι από τις τελευταίες συμμετοχές που ακούστηκε το όνομά σου. Δεν ακουγόταν το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Γίνανε όλα μπαμ. Ναι, ήταν οι αποφάσεις, αυτές οι αποφάσεις δεν χρειάζονται πολύ σκέψη. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Νομίζω ότι όποιοι φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο επιβίωσης, σίγουρα θα δοκιμάσουν συμπεριφορές. Εγώ εκεί πέρα μέσα δεν παίρνω να ανταγωνιστώ με κανένα από τα παιδιά, ούτε από την ομάδα μου, ούτε από την αντίπαλη ομάδα. Παίρνω να ανταγωνιστώ από τον ίδιο τον εαυτό. Να είμαι καλύτερος κάθε μέρα από τον εαυτό μου. Πιστεύεις ότι μπορεί να είσαι και ο νικητής ο τελικός? Ποτέ δεν μπαίνω για να χάσω. Άρα πας με την ψυχολογία του νικητή. Ποτέ δεν μπαίνω σε κάτι για να χάσω. Πάντα μπαίνω για να κερδίσω. Η Κατερίνα Χαλικιά είναι μπασκεμπολίστρια με τις πολλές διακρίσεις που αγαπάει τη γυμναστική και την καλή διατροφή, γιατί εκτός των άλλων είναι και διατροφολόγος. Ο αθλητισμός ήταν πολλά χρόνια μέσα. Ναι, χρόνια αγωνίζομαι και ήταν μια πρόκληση για μένα το Survivor. Οπότε θέλω να το ζήσω, γιατί έχω μάθει να αγωνίζομαι στα γήπεδα και τώρα θα αγωνιστώ και σε κάτι διαφορετικό. Όταν ήρθε αυτή η πρόταση, πώς το... Ενθουσιάστηκα, το ήθελα πάρα πολύ και δεν δυσκολεύτηκα να πω το ναι. Τι σε φοβίζει περισσότερο? Εντάξει, σίγουρα δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Έχω μια αγωνία να δω τι θα συναντήσω. Συνθήκες, διαβίωση σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, θα το παλέψουμε να πάμε καλά, να τα καταφέρουμε. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και δύο παιδιά. Ναι, έχω δύο παιδιά. Είναι αρκετά μεγάλα, είναι με τον μπαμπά τους. Κάνουν σαν τρελά να με δούνε. Το συζητήσατε οικογενειακά? Οπότε, ναι, βέβαια, πάντα συζητάμε. Οπότε είναι όλα καλά, είναι μια χαρά τα παιδιά. Ο Μιχάλης Μουρούτσος είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Taekwondo. Λιγομίλητος και μετρημένος, είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα από όλους τι είναι πειθαρχία. Το μόνο που μπορεί να τον φοβήσει στο παιχνίδι είναι το κρύο, καθώς δηλώνει κρυουλιάρης. Εντάξει, είμαι ενθουσιασμένος που θα ζήσω μια καινούργια εμπειρία στη ζωή μου και έχω μια απίστευτη αγωνία να πάω εκεί και να δω τι μίλη γενέστε σε αυτό το παιχνίδι. Είμαι ανυπόμονος. Αυτό νιώθω. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ πειθαρχημένος, Ολυμπιονίκης, αυστηρό πρόγραμμα. Όλα αυτά πιστεύεις ότι είναι στοιχεία που θα σε βοηθήσουν να ανταπεξέλθεις καλύτερα? Νομίζω ναι, ο πρωταθλητισμός σου δίνει τεράστια εφόδια γενικότερα για τη ζωή σου. Νομίζω ότι αυτά τα εφόδια θα με ακολουθήσουν εκεί και θα με βοηθήσουν πάρα πολύ στο παιχνίδι. Και ένας λόγος που μπήκα στο παιχνίδι είναι γιατί έχει στοιχεία αθλητισμού. Οπότε νομίζω ότι θα βοηθηθώ πάρα πολύ σε αυτό. Τι σε φοβίζει περισσότερο? Θα έλεγα αν θα έρθουν κρύες μέρες λίγο έτσι στο νησί, θα την ακούσω λίγο, γιατί είμαι λίγο κρυουλιάρης. Αλλά εντάξει. Δεν μπορώ να σου πω τι θα φοβηθώ, γιατί ο φόβος είναι κάτι που έρχεται εκεί. Στο κομμάτι της διατροφής υπάρχει κάτι που θα σε δυσκολέψει? Το κομμάτι της διατροφής είναι κάτι που το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η πείνα φέρνει νεύρα, φέρνει ατονία στο σώμα, ρίχνει τις επιδόσεις σου, οπότε... Απλά είμαι προετοιμασμένος, γιατί το έχω ξαναζήσει και ξέρω τι θα ξαναζήσω. Πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσεις μέχρι το τελικό, να είσαι ο νικητής? Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Στόχος μου είναι να πάω και να προσπαθήσω να αντέξω, να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Για τον τελικό είναι κάτι το οποίο ούτε θέλω καν να το σκέφτομαι. Δηλαδή δεν το έχω σκεφτεί, ειλικρινά. Το τελευταίο άτομο που μίλησες λίγο πριν φύγεις? Μίλησα με τους φίλους μου, τη σύντροφό μου και τον αδερφό μου. Τέλεια. Τι σου είπανε, κανένα tips έτσι, και σου έδωσαν καμιά συμβουλή? Να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω και έξω, να είμαι ταπεινός, προσγειωμένος, πειθαρχημένος και όταν πρέπει να δίνω όλο το καλύτερο με αυτό.